Και μου πώς το λέτε. Στην υγειά σας πτέρερφια. Να μαζί σου τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Συμπεθερούλα μου στις χαρές των παιδιών μας. Α, μια κράμπα. Δεν πιστεύω να δείτε στον παρόν. Μην ανησυχείτε, πτεράρχε μου. Συγγνώμη. Μπαμπά. Εντάξει, μου πέρασε. Όλα περαστικά να είναι. Αμήν, κορίτσι μου. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Σε πολλές ανατολικές χώρες η γυναίκα δεν βλέπει το σύζυγό της πριν από το γάμο. Το ξέρεις αυτό εσύ, Κωνσταντίνε, παιδί μου. Σε πολλές δυτικές πάλι δεν τον βλέπει μετά το γάμο. Το ξέρεις εσύ αυτό, Μίνα, παιδί μου. Πνευματώδες, πνευματώδες. Πέτρο. Τελικά, πού θα σας παντρέψω? Στον Άγιο Στέφανο, στην ενορία μας. Ούτε να το συζητάς. Στη Μητρόπολη θα γίνει ο γάμος, να ιερουργήσει και ο Χριστόδουλος. Σιγά, δεν σου φέρω και τα πατριάρχη από το φανάρι. Α, σ' όλα να κάνω σκόντο, στο Χριστόδουλο όμως όχι. 75% είναι η δημοτικότητά του, δεν είναι ο δικιώτη. Αν πηγαίναμε στην Αγία Σκέπη, στου παπάγου. Μην το συζητάτε, πτεραρχία μου, μην το συζητάτε. Ή στη Μητρόπολη θα γίνει ο γάμος με το Χριστόδουλο το 75% ή στο Δημαρχείο με τον Αβραμόπουλο το 68%. Όλα να τα γνωρίσουμε. Τις σφιγμομετρήσεις όμως, όχι. Εγώ δεν θα επέμβω στα διαδικαστικά. Εκείνο που θέλω είναι να γίνουν όλα σεμνά, ενάρετα και χριστιανικά. Τότε να πάτε σ' άλλο γάμο. Πνευματώδες, πνευματώδες. Ναι, Νικηφόρε. Ναι. Ντένι μου, τι δώρο λες να κάνεις εσύ στα παιδιά? Αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση και δεν σας αφορά, κυρία Κασιμάκη. Είπα μήπως τους κάναμε κάτι μαζί. Από πού και που υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ μας που να μην τη θυμάμαι. Και πώς λέτε να γίνει ο γάμος? Εγώ θα έλεγα να γίνει πρωινός. Γάμος πρωινιάτικα. Γιατί όχι? Αν δεν πετύχει, τουλάχιστον δεν θα έχεις χάσει όλη σου τη μέρα. Πνευματώδες, πνευματώδες. Ναι, πνευματώδες.